συνεχίζει να υπάρχει το ίδιο πρόβλημα να φέρνετε τροπολογίες με διατάξεις αντιφατικές μεταξύ τους που δημιουργούν πρόβλημα και για το πώς θα τοποθετηθούμε με την ψήφο μας. Να πω πρώτον για την τροπολογία 1367. Πρώτον, να ξεκινήσω από το τέλος για τις αποζημιώσεις που αφορούν το ΕΛΓΑ. Το κύριο και βασικό πρόβλημα, φυσικά και να δοθούν οι αποζημιώσεις, όμως το κύριο και επίγον είναι σήμερα η συνολική αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνει για κάθε ζημιά. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, αλλά δεν μπορεί ευκαιριακά. Υπάρχουν και το χειμώνα και στη Λέσβο υπήρχαν αντίστοιχα με ανεμοθύελες που είχαν καρπόπτωση στις ελιές κλπ. Άρα το κύριο και επιτακτικό είναι η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ και βέβαια για να μπορέσει να αποζημιώνει και στο 100% το σύνολο των ζημιών που υπάρχουν. Επίσης, έχουμε σοβαρή διαφωνία με το άρθρο 3 που αφορά τις αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ιαματικές Πηγές ΑΕ. Αυτό το άρθρο και συνολικά με την λειτουργία και με το πλαίσιο των ιαματικών πηγών ΑΕ και πολύ περισσότερο βέβαια με το να καταβάλλονται αυτές οι αμοιβές από το Υπουργείο. Με αυτό διαφωνούμε σφόδρα, ωστόσο επειδή θεωρούμε ότι πρέπει να δοθούν και οι αποζημιώσεις και μετά άλλα άρθρα, τέλος πάντων δεν έχουμε σοβαρές διαφωνίες, θα πάμε στο παρόν και βέβαια να πω και μια κουβέντα για την ενίσχυση για το τουρισμό για όλους. Ξέρετε, ακατάσχετη μπορεί να είναι, αλλά στην πραγματικότητα με τα 150 ευρώ ούτε μια εκδρομή δεν θα μπορέσουν να πάνε οι εργαζόμενοι τα λαϊκά νοικοκυριά, με τις αυξήσεις των εισιτηρίων για τέταρτη φορά φέτος, με τις, ακόμα και το μεταφορικό ισοδύναμο να μην δίνεται και με τις βενζίνες στα ύψη. Δηλαδή στην Ελλάδα του ρεκόρ των αφήξεων και του ρεκόρ των κερδών οι εργαζόμενοι θα πρέπει να βγάζουν από τη μήγα ξύκη για να πάνε, αν θα πάνε μια εκδρομή, και βέβαια οι δικές σας έρευνες δείχνουν ότι ένας στους δύο εργαζόμενους ούτε φέτος θα καταφέρει να πάει διακοπές. Και στην τροπολογία, τη δεύτερη τροπολογία, και αυτή θα τοποθετηθούμε συνολικά με το παρόν, διαφωνούμε με το άρθρο και θα καταψηφίζαμε αν ήταν μόνο τα άρθρα 4, 5, 6 και 7 ιδιαίτερα. Για μας το πρόβλημα είναι η ίδια η καταβολή, αν θέλετε, των αποζημιώσεων στις αεροπορικές, όταν και οι γραμμές πολλές φορές είναι ιδιαίτερα προβληματικές και με μεγάλες καθυστερήσεις και βλάβες που υπάρχουν. Ωστόσο, θεωρούμε για το άρθρο 10 που αφορά τους εργαζόμενους στον ΟΑΣΤ, θεωρούμε ότι δεν απάντησε ξεκάθαρα ο Υπουργός. Πρέπει οπωσδήποτε, και συμφωνούμε με το να μην αναζητηθούν πίσω τα χρήματα που έχουν δοθεί για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Ωστόσο, πρέπει να καταβληθούν και τα ποσά που αφορούν το διάστημα από το Μάρτι μέχρι και σήμερα, τα οποία έχουν περικοπεί και γι' αυτά δεν είπε τσιμουδιά. Ο Υπουργός το προσπέρασε με μια ρίση αφήξης ότι λύνουμε το πρόβλημα για να υπάρξει εργασιακή ειρήνη στο χώρο. Έχουν κοπεί τουλάχιστον 600 ευρώ από το μισθό κάθε εργαζομένου. Και τα θέματα που αφορούν τον ΟΣΕ, για το άρθρο 9 συμφωνούμε με το να δοθούν τέλος πάντων στους εργαζόμενους που υπάρχουν, πως τώρα έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία και αυτοί κινούν τα τρένα όλο αυτό το διάστημα, να μπορέσουν να αποκτήσουν την πιστοποίηση. Όμως η λύση, αν θέλετε, δεν είναι να καλύπτουν τα τυπικά προσόντα, αλλά να υπάρξουν προσλήψεις για να καλυφθούν τα μεγάλα κενά που υπάρχουν και στον ΟΣΕ, και βέβαια να εκπαιδεύονται οι εργαζόμενοι που υπάρχουν εκεί, και ξέρω ότι αυτό δεν το θέλετε γιατί αυτό είναι κόστος για την επιχείρηση και το αποφεύγετε. Και για το άρθρο 8, σε κάθε περίπτωση και η κρατική χρηματοδότηση που δίνεται είναι χρήμα του λαού, που τελικά, αν θέλετε, δεν πάνε ούτε στο να μειωθούν οι τιμές των εισιτηρίων, ούτε στο να αυξηθούν οι αμοιβές των εργαζομένων. Σε κάθε περίπτωση η κατάσταση, τα χρήματα στην πραγματικότητα δίνονται για να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα των μεταφορικών μονοπωλίων του κλάδου. Ευχαριστώ.